ένα πολύ χαρισματικό κορίτσι. Με το που την κοιτάζεις, για πρώτη φορά την αγαπάς. Είναι καλοσυνάτη, ταλαντούχα και πάντα χαμογελαστή. Της αρέσει πολύ το μόντελινγκ, γιατί όπως λέει η ίδια, είναι πολύ όμορφη. Χορεύει, τραγουδάει και ασχολείται και με τη μαγειρική. Ξυπνάει πολύ νωρίς, γεμάτη ενέργεια. Οι δραστηριότητες πολλές, όπως επίσης και οι δυσκολίες. Αλλά με προσπάθεια και δύναμη, τα καταφέρνει όλα. Στήριγμα της Βαλάντος, η οικογένεια και η μητέρα της, η κυρία Σούλα. Όταν της αποκάλυψαν ότι η Βαλάντο γεννήθηκε με σύνδρομο Down, όπως λέει η ίδια, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Όταν όμως η Βαλάντο πήγε στο σπίτι, όλα άλλαξαν. Το σπίτι γέμισε ευτυχία. Το όνειρο της Βαλάντος, ένας κόσμος όλο ροζ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή Βιώματα και Εξομολογήσεις. Κάθε φορά που ξεκινάω την εκπομπή, πάντοτε σας λέω ότι η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη για μένα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σήμερα είμαι τριπλά χαρούμενη και ευτυχισμένη. Αυτή η εκπομπή με έκανε να γνωρίσω εξαιρετικούς ανθρώπους. Ανθρώπους που αγαπάς και σε μαγνητίζουν από την πρώτη στιγμή. Και αυτή είναι η μικρή Βαλάντο από την Κύπρο. Μόλις την είδα, πραγματικά την αγάπησα. Πραγματικά με μαγνήτησε και είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα την φιλοξενώ στην εκπομπή Βιώματα και Εξομολογήσεις. Καλησπέρα και στις δύο, στην κυρία Σούλα, στη μαμά της Βαλάντος και στην αγαπημένη μου Βαλάντο. Καλησπέρα βέβαια στην όμορφη Κύπρο, γιατί πάλι έχουμε συνδεθεί με Κύπρο. Βέβαια, πάντα. Καλησπέρα ουρανία μου, καλησπέρα σε όλους. Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά, για τα λόγια που έχετε πει μόλις τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε πραγματικά για αυτήν την μεγαλοκαρδία, θα έλεγα, την οποία διακατέχεστε. Πραγματικά δεν γνώρισα άλλον άτομο σαν εσάς από την πρώτη στιγμή να αγαπήσετε τόσο μα τόσο πολύ αυτόν τον κοριτσάκι, το οποίο πραγματικά χρήζει αγάπης. Αλλά εσείς το έχετε κάνει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ για μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα δει την Βαλάντο και γενικότερα ένα παιδί τόσο χαρισματικό και να μην το αγαπήσει. Ίσως, αλλά με τόση αγνότητα όπως το έκανες εσύ, ουρανία μου, νομίζω όχι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Εγώ σας πραγματικά ευχαριστώ. Γιατί και εγώ εισέπραξα πολύ αγάπη και θετικότητα από την πρώτη στιγμή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πραγματικά. Αγαπημένη μου Βαλάντο, είσαι καλά? Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και μιλάμε μαζί. Το ξέρω. Και εγώ. Το νιώθεις ότι σ' αγαπάω? Ναι, πάρα πολύ με αγαπάς, το ξέρω. Αγάπη μου γλυκιά. Θα μιλήσουμε λίγο με τη μαμά και θα μας πει λοιπόν η μαμά λίγο για σένα και μετά θα συζητήσουμε οι δυο μας. Θα μιλάμε στον ενικό, Σούλα μου. Οπωσδήποτε. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε την ιστορία σας από τότε που γεννήθηκε η αγαπημένη μας Βαλάντο. Όταν έμαθες στο άκουσμα λοιπόν ότι η Βαλάντο γεννήθηκε με σύνδρομο Down. Ουρανία μου, λοιπόν, καταρχήν να πω ότι εγώ με τον σύζυγό μου η Βαλάντο ήταν προσπάθεια 12 χρόνων με εξωσωματικές, με διάφορες θεραπείες για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα παιδάκι. Στα 12 χρόνια όταν έμεινα εγώ έγκυος, η χαρά για μας ήταν τεράστια. Είχαμε νιώσει μέσα μας ότι ολοκληρώθηκε επιτέλους ο αγώνας και η μεγάλη ανηφόρα που βγαίναμε τα 12 χρόνια. Δεν μπορώ να περιγράψω συναισθήματα μου την ώρα της γέννας. Δεν το πίστευα εγώ ότι ήμουν στο μευτήριο και γεννούσα ένα παιδάκι. Το ένιωθα ότι ήταν κάτι πολύ πολύ απομακρυσμένο για μένα, αλλά οι προσπάθειες μου, η πίστη μου, η επιμονή μου και η υπομονή μου πραγματικά έχει ολοκληρωθεί σαν έναν όνειρο.
Όταν γεννήσαμε, πραγματικά όλο ο κόσμο ήταν τόσο χαρούμενο, ακόμα και ο γιατρό, ακόμα και η νοσοκόμη, ότι η Σούλα, ναι, είναι στο μευτήριο και γεννά ένα παιδάκι. Εντάξει. Η χαρά ήταν τόσο τεράστια που κανένα δεν είχε καταλάβει και δεν είχε αντιληφθεί έγκαιρα ότι η Βαλάντο είχε γεννηθεί με αυτόν τον σύνδρομο. Η χαρά περιγράφει. Την επόμενη μέρα, όταν μια νοσοκόμα από την Αγγλία, από ό,τι θυμάμαι, είχε βάρδια και είχε αναλάβει την Βαλάντο για να την εξετάσει κλπ., το είχε αντιληφθεί. Ήταν τόσο χαμογελαστή και τόσο το προσωπάκι της τόσο γλυκό που πραγματικά δεν φαινόταν. Το είχα ανακοινώσει πρώτα του σύζυγου μου και μετά το έμαθα εγώ την δεύτερη ημέρα. Όταν το έμαθα πραγματικά, πραγματικά δεν το πίστευα στα αυτιά μου. Είχα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είπα, Θεέ μου, αποκλείεται. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν είναι αλήθεια. Έχει γίνει κάποιος προγεννητικός έλεγχος, Σούλα? Είχαν γίνει, ουράνια. Είχαν γίνει, απλά δεν φάνηκε πουθενά. Πουθενά. Και ουράνια μου, να προσθέσω κάτι. Και να φαινόταν, για μένα δεν θα άλλαζε τίποτα. Πραγματικά όμως τίποτα. Το πιστεύω. Ναι. Ναι, απλά αν θα το γνώριζες, θεωρώ ότι θα το είχες συνειδητοποιήσει ότι στον κόσμο έρχεται ένα παιδί με το σύνδρομο αυτό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Και το δέχομαι και το σέβομαι και το αποδέχομαι. Το μόνο πράγμα που είχαμε κάνει ήταν να αποταθούμε στη χάρη. Επειδή ήταν ήδη ταμένη η Χρυσοβαλάντο στην αγέννη τη Χρυσοβαλάντου, αποταθήκαμε από το πρώτο λεπτό που το μάθαμε στη χάρη της Αγίας Ειρήνης. Ξαναδείπαμε, Αγία Ειρήνη μου, το έχουμε μάθει. Ναι, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, αλλά είμαστε σίγουροι ότι με τη δική σου τη βοήθεια και στο προσκέφαλο μας θα είσαι κάθε λεπτό, θα τα καταφέρουμε. Ουρανία μου, ερχόμασταν στο σπίτι και εγώ δεν επίστευα ότι φέρνω ένα παιδάκι στο σπίτι μου. Ήταν πραγματικά το όνειρό μου εδώ και 12 χρόνια. Άρα είχαμε εστιαστεί πιο πολύ στο να χαρούμε το παιδάκι μας παρά στο να κλάψουμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Βλέπεις ένα παιδάκι σε μια γκούνια. Τι πρέπει να κάνεις αμέσως? Το αγαπάς, το φροντίζεις. Είναι το σπλάχνος σου. Η αγάπη, η ένωση του ζευγαριού. Δεν κλαίεις. Ναι, απογοητεύεσαι, δεν το συζητώ. Απλά σου στέλνει τόση αγάπη και τόση ευλάβεια και τόση αθότητα από τα ματάκια του παιδιού αυτού, που πραγματικά παίρνεις απίστευτη δύναμη από το πρώτο λεπτό. Αυτό το πράγμα είχα εισπράξει κι εγώ. Είχα εισπράξει και τα ματάκια, όταν τα έβλεπα τα ματάκια της Χρυσοβαλάντος, έλεγα, Θεέ μου, τι γλυκά ματάκια, τι μου λένε. Μου έλεγαν, να με αγαπάς, να με φροντίζεις, να με μεγαλώσεις. Και έτσι άρχισε η πορεία στο να μεγαλώσει η Χρυσοβαλάντο. Μέρα με την ημέρα, λεπτόν με το λεπτόν, είχαμε και ιδέα με τον σύζυγό μου, όπως και οι γιαγιάδες, οι παππούδες που ήταν πάντα στο πλευρό μας, όπως και φίλοι, οι αδέρφια κλπ. Είχαμε γίνει μια καλή ομάδα, τόσο ώστε να τις δείξουμε πόσο πολύ την αγαπάμε και πόσο χαρούμενοι είμαστε που είναι μέσα στο σπίτι μας. Σίγουρα. Και σιγά σιγά, μήνα με το μήνα, αρχίσαμε τις φυσιοθεραπείες, τις λογοθεραπείες μας, ό,τι ήταν πρέπει να γίνει για να μεγαλώσει σωστά, αλλά πάνω απ' όλα να έχει τη δική μας αγάπη και ευλάβεια. Αυτόν θέλουν αυτά τα παιδιά. Σούλα μου, βλέπω εσένα τόση ώρα πώς μιλάς για αυτό το παιδί και είναι λογικό, είναι παιδί σου. Εδώ εμείς και εγώ την έχω λατρέψει από την πρώτη στιγμή. Και αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό πραγματικά μας εξοργίζουν και πιστεύω ότι θα κατάλαβες σε τι αναφέρομαι. Βεβαίως. Και έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να το σκεφτώ καν. Και βλέπεις ότι με νύχια και με δόντια και όποιο πρόβλημα και αν παρουσιάζει ένα παιδί, ο γονιός είναι δίπλα του και προσπαθεί να είναι δίπλα του, να το στηρίξει, να το μεγαλώσει, να του δώσει τα πρώτα εφόδια. Και συναντώ μητέρες τον τελευταίο καιρό που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα παιδιά, παιδιά με ιδιαιτερότητες, όπως έχει πάρα πολλά παιδιά, και τις βλέπω με ένα πλατή χαμόγελο και μία δύναμη που δεν την έχει κανείς άλλος, και πόσο χαίρομαι και πόσο θλίβομαι πραγματικά με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Πολύ σωστά, Ουρανία μου. Πάρα πολύ. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ Για σωστά, να ρωτήσω ναι. τώρα εγώ τη Βαλάντο μου την όμορφη. Βαλάντο μου, ασχολείσαι με το modeling, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ναι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ξέρω, βέβαια και όχι μόνο. Ναι. Ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελες να μου πεις, Βαλάντο μου, το modeling πώς προέκυψε, πώς μπήκε στο χώρο της μόδας? Είναι σε ένα γάμο. Ναι. Σε ένα γάμο και περπάτησα στο διάδρομο. Mm-hmm. Γιατί γλιτούς. Και έβγαζα φωτογραφίες. Και έβγαζα φωτογραφίες. Ουρανία μου, η Χρυσαβαλάντου είχαν πάει... Ναι, μπράβο. Σου άρεσε που σου μικρή το μοντέλι. Τι έκανες όταν σου μικρή? Περπάτησα. Φωτογραφίζω σου. Ναι. Με νηφικά κιόλας. Της άρεσε, ναι. Θέλω να είμαι και το... Θέλω να είμαι και μοντέλο, επειδή αρέσκει πολλά το μοντέλο. Mm-hmm. Επειδή θεωρώ τα νηφικά. Βλέπω τα νηφικά, ναι, ναι, και σου αρέσουν. Και βλέπω ότι μου αρέσουν. Ναι. Μάλιστα. Και με τι άλλο ασχολείσαι, Βαλάντο μου? Κάνω φωνητική. Mm-hmm. Ναι. Κάνω... Το φορές στο σχολείο δεν κάνεις μαγειρική. Μαγειρική, τραπεζοκομεία, γυμναστική. Mm-hmm. Διάφορα. Μπράβο, Βαλάντο μου. Πολύ χαίρομαι για σένα. Πολύ χαίρομαι για σένα. Για πες μου, Βαλάντο μου, στο modeling στην Κύπρο, εκεί που είσαι, έχει και άλλα κορίτσια που ασχολούνται με το modeling, είσαι μόνο εσύ η μοναδική Βαλάντο μας εκεί? Έχει και άλλα κορίτσια όμως. Εκεί στην Ελλάδα. Ασχολούνται με το modeling. Σαν εμένα. Θα την Βαλάντο όμως, καμία. Καμία. Καμία, πιστεύω. Εγώ πιστεύω καμία ότι είσαι μία και μοναδική εκεί. Ναι. Οι άλλες απλά είναι στημένες, Ουρανία μου, για ναι. να κάνουν το modeling τους. Η Βαλάντο το κάνει, το νιώθει, της αρέσει και βγαίνει από ναι. μέσα, από την ψυχή της. Από πού βγαίνει το modeling που έχεις? Από την ψυχή μου. Και από την ομορφιά. Από την ομορφιά της. Αγάπη μου, πραγματικά είσαι πανέμορφη. Και δεν είσαι πανέμορφη μόνο εξωτερικά, αλλά είσαι και εσωτερικά. Ακούτε, σου λέει Ουρανία. Πες το, Ουρανία μου, ξανά να σε ακούσει. Βαλάντο μου, είπα ότι δεν είσαι πανέμορφη μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Μπράβο. Είσαι μέσα mm-hmm. σου πολύ πιο όμορφη. Και αυτό είναι ναι, που κάνει όλο τον κόσμο και σε αγαπάει από την πρώτη στιγμή που σε βλέπει. Ναι. Έτσι σε αγάπησα κι εγώ. Το ξέρω, ναι. Επειδή έχεις όμορφη ψυχούλα και αγαπάς όλο τον κόσμο. Ξέρω το. Όσοι σε αγαπούν, τους αγαπάς διπλά και τρίδιπλα. Το ξέρω, ναι. Και τι δίνεις εσύ στον κόσμο? Αγάπη και ελευθερία. Και? Και ειρήνη. Και δύναμη. Και δύναμη. Και δύναμη. Είσαι δυνατή, Βαλάντο μου. Ναι. Πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ δυνατή. Το ξέρω, ναι. Χαμογελά πάντα. Πάντα είναι με ένα χαμόγελο στα χείλη. Πάντα, πάντα, πάντα. Ό,τι πώς και να έχει. Η καθημερινότητά σας, φίλοι μου. Πες μου, Ουρανία μου, συγγνώμη. Η καθημερινότητά σας πώς είναι? Αχ, Παναγία μου. Να σου πω τη λέξη που λέω και γελώ μόνη μου. Θανάσης Βέγκος. Το φαντάζομαι. Ουρανία μου, κοιτάξτε, ναι, έχουμε μια δύσκολη ημέρα, καθημερινότητα, αλλά πραγματικά το να έχεις να κάνεις πολλά πράγματα και το γεγονός ότι πρέπει να τα καταφέρεις για να προχωρήσεις παρακάτω, είναι σαν ένα πάζο. Όταν αρχίσεις, δεν θα το τελειώσεις. Για να κάνεις τι? Ένα ωραίο αποτέλεσμα, σωστά, για να το καδρώσεις στον τοίχο σου. Οπότε και εμείς ξεκινάμε την ημέρα μας σαν ένα μικρό πάζο. Δηλαδή, ξεκινάμε η ώρα 6 το πρωί. Θα ξυπνήσουμε. Η Χρυσοβαλάντο θα πάει στο σχολείο της με όλη τη δύναμη που τη διακατέχει στη ψυχή της. Της αρέσει πάρα πολύ το σχολείο. Ξυπνά μαζί το σταυρό της, λέει «Δόξα τω Θεώ που είμαστε καλά» και το κάνει κάθε πρωί αυτό το πράγμα. Ναι, θα ντυθεί, θα φτιαχτεί και θα πάει στο σχολείο της.
μόνο και μόνο τα ματάκια της και το χαμόγελο της, όταν τα βλέπεις κάθε πρωί, παίρνεις την πρέπον δύναμη για να συνεχίσεις παρακάτω. Ωραία. Ο καθένας στο πόστο του. Ακριβώς. Θα σε διακόψω, Σουήλα μου, θα βάλουμε μία τελεία για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με την αγαπημένη μας Βαλάντο και την αγαπημένη κυρία Σούλα στην όμορφη Κύπρο. Είχαμε μείνει λοιπόν στην καθημερινότητα και πώς είναι η μέρα σας και πώς, δηλαδή φαντάζομαι, Σούλα μου, τώρα ότι ξυπνάτε το πρωί, είναι ετοιμαστή να πάει στο σχολείο και μετά από εκεί και πέρα όμως έχετε ένα σωρό δραστηριότητες. Και δεν είναι μόνο η Βαλάντο, έχεις ακόμη ένα παιδί που και αυτό σε έχει ανάγκη. Οπότε φαντάζομαι Βέβαια. Ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και δεν ξέρω αν τα προλαβαίνεις κιόλα. Βεβαίως και τα προλαβαίνω. Με τη δύναμη και την πίστη και την υπομονή προλαβαίνουμε και τη βοήθεια του Θεού πάντοτε. Ουρανία μου, το μυστικό είναι να βάλεις ένα πρόγραμμα στη ζωή σου. Όλα μπορούν να γίνουν. Πραγματικά, φτάνει να ξέρεις ότι εσύ με την δύναμη και την πίστη θα τα καταφέρεις. Δεν θα πεις ποτέ Παναγία μου, δεν θα προλάβω. Εντάξει, εγώ λέω Παναγία μου, τρέχω κλπ. Μπορώ να κάνω και δύο πράγματα ταυτόχρονα και να μην κουράζομαι. Θέλω να τα προλάβω όλα. Και αν δεν τα προλάβω όλα, θα βρω τρόπο για να το κάνω. Και να ασχοληθώ και με τη Χρυσοβαλάντα. Δηλαδή, στόχος μου στην ημέρα δεν είναι μόνο να κάνω εγώ ή τη γυμναστική μου ή να πάρω τη Χρυσοβαλάντα μάθημα ή τον Μάριον κλπ. Θέλω να ασχοληθώ και μαζί τη. Έστω και 10 λεπτά. Δηλαδή, να κάτσω μαζί της και να παίξουμε, να ζωγραφίσουμε, να μιλήσουμε, να μου πει τα δικά της, να της πω τα δικά μου και να έρθουμε σε επικοινωνία. Η επικοινωνία γονιού και παιδιού σε αυτήν την περίπτωση είναι ό,τι καλύτερο. Μπορείς να εισπράξεις από το παιδί και το παιδί από τη μάνα πάρα πολλά. Είτε αυτά είναι συναισθήματα, είτε αυτά είναι η δύναμη της καθημερινότητας, είτε μια συμβολή, ή οτιδήποτε. Δεν δίνουμε μόνο εμείς συμβουλές στα παιδιά μας, αλλά και εισπράττουμε πολλά πράγματα από εκείνη τη συνομιλία που θα κάνουμε των 10 λεπτών. Ναι. Πολύ σημαντική κοινωνία. Πόσα μαθήματα έχεις πάρει εσύ από την Βαλάντο? Όχι πόσα μαθήματα πήρα, πόσα μαθήματα παίρνω καθημερινά. Δηλαδή, εγώ τη δύναμη που απέκτησα, την απέκτησα πραγματικά και ειλικρινά μιλάω από αυτόν το παιδί. Το πιστεύω. Και ακόμα νιώθω καθημερινά, ουρανία μου, νιώθω πιο δυνατή. Δεν ξέρω πώς. Και αυτό με έχει ωφελέσει και στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική μου ζωή. Δηλαδή το να παίρνεις δύναμη από το παιδί σου για να μπορέσεις να συνεχίζεις αλλά και να έχεις ανέλυξη σε οτιδήποτε κάνεις, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί να έχει ένας γονιός από το παιδί του. Το πιστεύω. Και το αντίθετο βέβαια. Έχεις βοήθεια, Σούλα? Ναι, στο σπίτι έχω βοήθεια. Από τότε που γεννήσα τη Χρυσοβαλάντο, δεν ασχολούμαι καθόλου με τις οικιακές δουλειές. Προτιμώ να ασχοληθώ με το παιδί μου. Και τα τελευταία, όπως είχα πει και σε άλλες εκπομπές, τα τελευταία 1,5 χρόνο έχω προσλάβει μια κοπέλα, η οποία είναι τα απογεύματα καθαρά για ψυχαγωγία με τη Χρυσοβαλάντο. Και όταν λέω ψυχαγωγία, τι εννοώ? Εννοώ ότι επειδή εγώ λόγω και του Μαρίου, λόγω και των προσωπικών μου αναγκών τέλος πάντων, δεν είχα τόσο χρόνο όσο ήθελα να είχα με το παιδί μου. Οπότε, παρά να το άφηνα πάνω σε έναν καναπέ ή μέσα σε ένα σπίτι κλπ, το είχα θεωρήσει σωστό και πρέπει να προσλάβω μια κοπέλα η οποία είναι και σε φιλική μορφή στο σπίτι μας, αλλά και σε ένα επαγγελματική μορφή με τη Χρυσοβαλάντο. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι θα βγάλουμε το πρόγραμμα μας της ημέρας και μπορεί η Χριστιανά, όπως πολλοί την γνωρίζουν, τη Χριστιανά της Χρυσοβαλάντος, θα την ψυχαγωγήσει ανάλογα ή και με τον καιρό ακόμα αν μπορούν να πάνε στο πάρκο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να περπατήσει στη φύση, να μαζέψει λουλούδια, να κάνει την κούνια της που της αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να πάνε σε ένα καφέ να καθίσουν και να συζητήσουν. Δηλαδή, η κάθε τους επίσκεψη, οπουδήποτε, υπάρχει και έναν όφελος.
είτε αυτό είναι πάρκο, είτε είναι ένα καφέ, είτε είναι οπουδήποτε στη βιβλιοθήκη ή οπουδήποτε μπορούν να πάνε για να ωφεληθεί η Χρυσοβαλάντο στο ακέραιο. Και Μπράβο, αυτό γίνεται. σωστό. Και Έτσι ανά πάσα στιγμή ξέρω μιλάμε. που είναι και τι κάνω. Ναι, όλη αυτή την ώρα μιλάμε για τις καλές πτυχές όλες αυτές που έχεις περάσει και με τη Βαλάντο, ένα παιδί χαρούμενο, χαμογελαστό, ένα παιδί που πραγματικά φέρνει ευτυχία, πραγματικά είναι ένα παιδί ευλογημένο, ένα παιδί θεόσταλτο θα έλεγα. Όμως, πέρα από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές δυσκολίες και υπήρξαν φαντάζομαι στη ζωή σου, Σούλα μου. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς είναι η αποδοχή του κόσμου. Ή πώς ήταν στην αρχή. Ουρανία μου, θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σου. Ναι, υπάρχουν και η άσχημη αντιμετώπιση από κάποιους, αλλά πραγματικά σου μιλάω ειλικρινέστατα και με όλη την αγάπη. Τους προσπερνώ και δεν ασχολούμαι καν. Δηλαδή δεν με νοιάζει και ούτε Υπάρχουν τέτοιοι απογοητεύομαι, άνθρωποι αλλά... πραγματικά, δηλαδή που αρνητικά θα σχολιάσουν ένα τέτοιο παιδί. Ναι. Μου έτυχε και να ακούσω και να δω και να αντιληφθώ. Απλά για μένα είναι κάτι πολύ αδιάφορο αυτό. Δεν θα με επηρεάσει καθόλου, μα ούτε και ακόμα και την ίδια. Δηλαδή έχουμε μάθει και οι δύο μας ότι τα κακά σχόλια, τους κακούς τοξικούς ανθρώπους, τους αφήνουμε μακριά μας. Γι' αυτό Έτσι. προχωράμε και εμείς με χαμόγελο και με αισιοδοξία, γιατί θέλουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι να είναι θετικοί και να είναι μαζί μας. Οι υπόλοιποι μπαίνουν στο περιθώριο και μένουν μόνοι τους. Με τον αδελφό Και της τι αυτόν σχέση πράττουμε... έχει? Πες μου... Με τον αδελφό της ποια είναι η σχέση? Αίδια να μας πει, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε Πες μου, αυτό. Βαλάντο μου, Πάμε με με το τον παλιό Μάριο πώς περνάς? σου. Μια χαρά, περίμενε τέλεια. Παίζουμε, τρώμε... Για πες μου Πίνουμε, τώρα, πάμε τον πάνω. φροντίζεις εσύ ή σε φροντίζει εκείνος? Αυτός ρωτήσα. Βέβαια. Αλήθεια, εσύ δεν τον Βέβαια. φροντίζεις Βέβαια. καθόλου. Και εγώ το φροντίζω καλό. Και εγώ. Θα του Δηλαδή του μαγειρέψει δίνεις κάποτε από τόση αγάπη που αυτό είναι το Ναι. βασικότερο. Πολύ σωστά. Το ξέρω, ναι. Όπως δίνεις αγάπη σε όλο τον κόσμο, χωρίς να κουραστείς καθόλου. Τη δίνεις απλόχερα, ακόμη και στους ξένους. Ποτέ. Ναι, Φαντάζομαι το ξέρω, λοιπόν ναι. πόσο αγάπη δίνει στο Μάριο, στη μαμά και σε όλη την οικογένεια. Ναι, το ξέρω. Βαλάντο μου, να σε ρωτήσω, ασχολείσαι με τη μαγειρική, έτσι δεν είναι? Ναι, το ξέρω, ναι. Μαγειρεύεις. Μαγειρεύω καλό. Και για πες μου, το αγαπημένο σου φαγητό που φτιάχνεις ποιο είναι? Είναι το χάμπουργκερ, το πέρκελ. Α, το φτιάχνεις ωραία. Πολύ Όταν θα έρθει στη Ρόδο, δηλαδή, θα μου φτιάξεις. καλό, θα σου φτιάξω καλό, Φυσικά. φυσικά. Αγάπη μου, γλυκά ξέρεις και φτιάχνεις. Ναι, ξέρω, ναι, ξέρω καραμέλες του φούρνου, διάφορα. Μπράβο. Για πες μου τώρα, έχεις φίλους? Έχω, ναι. Η αγαπημένη σου φίλη ή φίλος ποιος είναι? Η φίλη είναι η Χριστοφίδου, Μαρία. η Μαρία, και ο φίλος μου είναι ο Νικόλας. Τον αγαπάς τον Δυστυχώς Νικόλα. είναι ο σύζυγος. Ποιος, ο σύζυγος. Ο Νικόλας, ναι. Όχι, δεν είναι ο σύζυγος ο Νικόλας είναι φίλος σου. Φίλος μου, Έλα. ναι. Η Ουρανία μου, έχουμε μια παρέμβαση εδώ. Έλα. Έλα. Ο Είναι ο αγαπητός Νικόλας. Μάριος. Όχι. Α, είναι ο Μάριος, ο αγαπημένος Μάριος. Γεια σου, Μάριε. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και τους τρεις μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω και εσένα, που αγαπάς τόσο πολύ τη Βαλάντο και σε αγαπάει και εκείνη. Και μας είπε ότι τη φροντίζεις. Ναι, έτσι πρέπει. Τη φροντίζεις, αλλά εγώ της είπα ότι εκείνη σε φροντίζει με τον τρόπο της και με την αγάπη που σου δίνει. Ακριβώς, είναι έτσι όπως τα λες, με την αγάπη της, με την ευτυχία της, με όλα.
Μπράβο, Μαριάννα. Μάρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι και εσύ και η μαμά σου και όλη η οικογένεια είστε πάρα πολύ τυχεροί που έχετε την Βαλάντο. Πάρα πολύ. Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Και το λέω πολύ μέσα από την καρδιά μου. Το πιστεύω πραγματικά. Πολύ ευλογημένη. Πολύ ευλογημένη. Πάρα πολύ. Ευλογημένη πραγματικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά επί καθημερινής βάσεως για αυτό το διαμάντι που έχουμε δίπλα μας. Αλλά και ο Μάριος όμως στην οικογένεια πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Πραγματικά το πιστεύω. Ο Μάριος με τι ασχολείται? Ασχολούμαι 9 χρόνια με το χορό. Σκύψε λίγο το κεφαλάκι σου για να σε βλέπουμε, γιατί κόβεται και είναι κρίμα. Εκεί να φαίνεσαι κι εσύ. Εκεί. Ασχολούμαι 9 χρόνια με το χορό. Όχι, όχι. Αλλά μου αρέσει η μουσική αρκετά. Απλά ασχολούμαι πιο πολύ με το χορό, με το διάβασμα και με την παίζω κιθάρα. Έχεις χορό? Κάνω αρκετούς, περισσότερο σύγχρονο, hip-hop, breakdance, αυτά. Μια πολυτάλαντη οικογένεια. Ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία κιθάρα παίζει ο Μάριος και τραγουδάει, ουρανία μου, γι' αυτό πρέπει να τον ακούσουμε κάποια στιγμή, σε κάποια άλλη φάση. Μπορούμε να τον ακούσουμε και σήμερα, προς το τέλος της εκπομπής, να μας πει ένα τραγουδάκι που είναι την Βαλάντο. Άντε Μάριε, ναι, συμφωνώ με την ουρανία. Βλέπω ότι η μαμά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Πολύ καλή δουλειά. Ο Μάριος είναι στην πρώτη ηλικία, ουρανία μου. Ναι. Από μικρός, από πολύ μικρός, να πούμε και τον Μάριο δύο κουβέντες. Βεβαίως να πούμε. Ήθελε να γίνει. Ήθελε να γίνει. Είναι μια και χαρά. Θέλει να γίνει και τους τρεις. Ναι, θέλει να γίνει δικηγόρος. Από τον καιρό που ήταν πολύ, πολύ, πολύ μικρός. Από μικρός αγορεύει, ετοιμόλογος και για όλα έχει τη λύση. Ο Μάριος δεν το είπε ποτέ, μα ποτέ. Ό,τι και να γίνει, ο πρώτος που θα βρει τη λύση θα είναι ο Μάριος. Δεν απαγοητεύεται ποτέ. Ναι, δεν απαγοητεύεται ποτέ. Και πάντα προσπαθεί. Αυτό εδώ, πάντοτε λένε ότι το παιδί γεννιέται, ο άνθρωπος γεννιέται και δεν γίνεται, αλλά θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί είναι αυτό που θα εισπράξει και αυτό που θα πάρει από τους γονείς. Οπότε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο σωστά. Κεφάλαιο και ένα μεγάλο ρόλο τον έχεις εσύ. Σαν πολύ μάς. Σωστά, συμφωνούμε. Έτσι ακριβώς. Συμφωνούμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εμένα εγώ τους λέω και τους δύο ότι το όνειρό μου είναι να τους βλέπω ευτυχισμένους και να κάνουν αυτό που ήδη πιστεύουν και θέλουν ότι τους αρμόζει. Και εγώ λέω πάντα και στον Μάριο ότι Μάριε, με την προσπάθεια, με τη δύναμη και με το καλό πρόγραμμα που θα μπορέσεις εσύ ο ίδιος να δημιουργήσεις στη ζωή σου, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Προσπαθούμε να περάσουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για να είναι κοντά στην αδερφή του αυτόν, και αυτόν ο ίδιος επιθυμεί. Γιατί για να πας νομική υπάρχει και στην Ελλάδα. Απλά ο ίδιος προτιμά εδώ γιατί έμαθε να είναι χέρι-χέρι μαζί με την αδερφή του. Και νιώθει πολύ πιο δυνατός και πολύ πιο ευγνώμων αν τα καταφέρει να είναι δίπλα της, αλλά παρεμπιπτόντως να κάνει και τον όνειρό του πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλουμε. Και αυτό του το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Και εγώ το εύχομαι στο Μάριο και σε όλα τα παιδιά. Σούλα μου, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που δεν είναι τόσο δυνατοί, όχι ότι δεν αγαπούν τα παιδιά τους, όμως δεν είναι τόσο δυνατοί και πραγματικά καταθέτουν τα όπλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε συναντήσει γονείς που είναι πάρα πολύ δυνατοί, όπως είσαι εσύ. Έχουμε συναντήσει όμως και αυτούς που είναι πιο αδύναμοι, δεν αντέχουν αυτό που τους συμβαίνει. Άλλοι πέφτουν σε κατάθλιψη, άλλοι χρειάζεται να πάρουν φαρμακευτική αγωγή γιατί δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Τι θα το συμβούλευες εσύ σαν μαμά που περνάς το αντίστοιχο και είσαι τόσο δυνατή? Μάλιστα. Αυτό που έλεγα πάντα και θα λέω για πάντα είναι ότι καταρχήν το να έχεις σπίτι σου αυτήν την ευλογία δεν δικαιούσε και δεν δικαιολογείσαι να πέσεις. Γιατί αυτό που εισπράττεις και πάνω απ' όλα την αγάπη
και την αθωότητα στα ματάκια των παιδιών σου, αυτή θα είναι η τροφή και η δύναμη για να προχωρήσεις παρακάτω. Όπως το λουλουδάκι θέλει νερό για να μεγαλώσει, οπότε ο άνθρωπος εισπράττει την αγάπη των παιδιών τους, οι γονείς θα το πω έτσι τέλος πάντων, για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Ο γονιός τι πρέπει να κάνει? Πολύ πολύ απλά, όταν δεν μπορεί ο ίδιος να βγάλει ένα πρόγραμμα ή να καταλάβει και να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του, θα αποταθεί στους αρμόδιους. Υπάρχουν οι λογοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές κλπ. Πίστεψτε με ότι όταν αρχίσετε σιγά σιγά να χτίζετε, η πολυκατοικία θα τελειώσει. Αν η πολυκατοικία την αφήσεις, θα πέσει κάτω. Οπότε, βήμα-βήμα, δύναμη και αισιοδοξία, μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι δύσκολο. Πολύ πολύ απλό είναι. Φτάνει να το πιστέψεις, να το προγραμματίσεις και να χτίζεις πάνω τους. Είναι ηλικία με ηλικία, βήμα-βήμα, για να φτάσουμε εκεί που και τα παιδιά τα ίδια θα επιθυμήσουν να κάνουν τις δικές τους φιλοδοξίες. Επιθυμούν να είναι, όπως η Βαλάντο τώρα λέει, θέλω να είμαι μοντέλο, θέλω να γίνω ηθοποιός. Η Βαλάντο τώρα έχει λίγο καιρό, η οποία τρελάθηκε, θέλει να παίξει σε ένα σύρια. Και πίστεψε, Μουρανία μου, σχεδόν τα έχουμε καταφέρει. Δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά είμαστε στο τελικό στάδιο να θέλω. Θα με συγχωρέσεις, θα διακόψουμε, γιατί βλέπεις είναι απαραίτητες και οι διαφημίσεις, είναι αναγκαίο κακό. Οπότε θα κλείσουμε για τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τη Βαλάντο, για κάτι καινούργιο που έχει συμβεί στη ζωή της και το τι θα κάνουμε εμείς το καλοκαίρι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με την Σούλα και τη Βαλάντο, που θα μας πει τώρα η Σούλα και η Βαλάντο για μία πολύ όμορφη πρόταση που έχει γίνει στη Βαλάντο μας. Λοιπόν, Ουρανία μου, η Χρυσοβαλάντο από πολύ μικρή επιθυμούσε να γίνει ηθοποιός. Εντάξει. Ήταν ένα όνειρο το οποίο για μας ήταν άπιαστο. Θεωρητικά όμως και υποσυνείδητα, πίσω από το μυαλό μας έχουμε πει ότι θα κάνουμε το πρόγραμμα μας και αν μας τύχει μία ευκαιρία θα την αρπάξουμε. Δεν λέω ότι τα καταφέραμε ολοκληρωτικά να ολοκληρώσουμε αυτή την επιθυμία μας, αλλά είμαστε σε πολύ καλά διαβήματα για να τα καταφέρουμε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Αν το καταφέρουμε και αυτό, πραγματικά θα είναι και για τις δύο μας η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας μας, της Χρυσοβαλάντος και της Σούλας. Θα τα καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω, και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω, είμαι πάρα πολύ αισιοδοξή. Ίσως τη δούμε να παίζει σε μια πολύ, πολύ γνωστή, σε έναν πολύ γνωστό σύρια. Δεν είναι σίγουρο, αλλά εγώ νομίζω ότι θα γίνει. Όλα είναι εφικτά. Θα γίνει. Πραγματικά θα γίνει, το πιστεύω, γιατί είναι ένα παιδί που έχει θέληση, ένα παιδί που δεν το βάζει κάτω, έχει επιμονή και μάλιστα, πιστεύω ότι θα γίνει. Μακάρι. Σε αυτό το σημείο βέβαια να πούμε, γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος, θα ανακοινώσουμε σήμερα λοιπόν και θα πούμε στους τηλεθεατές μας και εδώ και στην Κύπρο και από όπου μας βλέπουν, ότι τον Ιούλιο πρώτα ο Θεός θα γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή εδώ στη Ρόδο, Βαλάντο μου, που εσύ θα είσαι η επίσημη προσκεκλημένη μας, η οποία θα μας παρουσιάσεις νηφικά, θα κάνεις μια επίδειξη μόδας εδώ στη Ρόδο, θα είναι μια γιορτή, μια λυσίδα αγάπης για όλα τα παιδιά, τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, παιδιά που δεν έχουν ιδιαιτερότητες όπως όλα τα άλλα τα παιδιά, θα γίνει μία ένωση, μία σύμπραξη, μία αλυσίδα αγάπης. Και εκεί πολύ ωραία. Λοιπόν θα σου έχουμε και μία πολύ μεγάλη έκπληξη και για σένα
και για όλα τα παιδιά. Έχουμε ακόμη χρόνο. Τον Ιούλιο είπαμε, θα γίνει στις 21 Ιουλίου στην Τάφρο και θα σας ενημερώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Απλά είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνω για να το ακούσει και η Βαλάντο μου και όλα τα παιδιά που μας βλέπουν. Πολύ πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά σε όλη την ομάδα. Ανυπομονάμε. Ουρανία μου, να ξέρεις κάτι, ότι η ένωση, η αλληλεγγύη, η αγάπη μεταξύ των παιδιών είναι ό,τι καλύτερο, η μεγαλύτερη τροφή για να μπορέσει ο κόσμος και τα παιδιά να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να βιώνουν πραγματικά τα πιστεύω τους. Η αγάπη μεταξύ τους είναι τόσο αθώα, δεν υπάρχουν συμφέροντα, δεν υπάρχουν εγωισμοί ή εγωκεντρισμοί. Οπότε, με την αθωότητα της ψυχής τους και με τη γαλήνη που διακατέχονται, μπορούν πραγματικά να εισπράξει το ένα με το άλλο απίστευτα, απίστευτα συναισθήματα. Τα οποία εμείς δεν μπορούμε καν να τα σκεφτούμε. Εγώ επειδή τα βλέπω και τα ζω επί καθημερινής βάσεως, τρελαίνομαι και πραγματικά νιώθω τόσο ευτυχισμένη που μπορώ απλά και μόνο να δω ότι υπάρχουν και αυτά τα είδη παιδιά. Γιατί είναι ξεχωριστά και μοναδικά. Είναι ξεχωριστά και μοναδικά και αυτό που έχω συναντήσει σε όλα αυτά τα παιδιά είναι ότι έχουν ένστικτο, καταλαβαίνουν ποιος τους αγαπάει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καταλαβαίνουν ποιος είναι αυτός που σε εισαγωγικά θα τους κάνει κάτι κακό, να μην τους αγαπάει, να τους πειράξει, δεν θέλω τώρα να πω περισσότερα. Τα παιδιά αυτά λοιπόν το αντιλαμβάνονται. Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, το εμείς έχω, το βιώνουμε να πούμε το πράγμα. Πάρα πολλά παιδιά και το συνάντησα και σήμερα μαζί με τη Βαλάντο. Η οποία Βαλάντο μίλησε σήμερα, εμείς μιλάμε μέρες πριν. Έχω εκφράσει την αγάπη μου, τη συμπάθεια και την αγάπη μου προς το πρόσωπο της Βαλάντος. Και εκείνη λοιπόν νιώθει ακριβώς το ίδιο και με συγκίνησε πάρα πολύ, αν μου επιτρέπει Βαλάντο μου να το πω, αυτό που μου είπε πριν. Ουρανία μου, εγώ είμαι εδώ για σένα. Με συγκίνησε αφάνταστα. Είδες τι ωραία λόγια. Αγαπάς την Ουρανία. Πάρα πολύ. Γιατί αγαπάς την Ουρανία. Επειδή θέλω να είσαι αδερφή μου. Είσαι αδερφή της Ουρανία. Και σαν μάμα μου, για δύο. Είσαι αδερφή, δεν έχει αδερφή, τώρα έχει αδερφή, την Ουρανία. Να είσαι σαν και τη μάμα μου, τη δεύτερη. Δεύτερη μητέρα, Ουρανία. Τι άλλο θέλεις να ακούσεις από τη Βαλάντο. Βαλάντο μου, όπως θέλεις εσύ θα με θεωρείς αδερφή, φίλη, δεύτερη μαμά, γιατί έχεις μία μαμά άγγελο. Έχεις την καλύτερη μαμά. Ναι, το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Πάντα μου το λέει. Αγάπη μου. Μου το λέει πάντα. Δηλαδή, καθημερινά θα εισπράξω το ευχαριστώ της, την ευγνωμοσύνη της και μέσα επαναλαμβάνω την ίδια κουβέντα για πολλωστή φορά από τα μάτια και το χαμόγελο, αντλείω τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Τη δύναμη δεν την διακατέχομαι μόνη μου. Την εισπράττω από την Βαλάντο. Γιατί η ίδια έχει πολλά να δώσει. Είναι χάρισμα να έχει να δώσεις. Το ξέρω. Φυσικά και να πάρεις εννοείται. Το ξέρω. Μεγάλο χάρισμα. Εγώ σήμερα από αυτήν την εκπομπή φεύγω πολύ γεμάτη. Αλήθεια. Και εμείς. Και εμείς, Ουρανία μου. Ουρανία μου. Πολύ γεμάτη. Νιώθω ότι έχω έναν δικό μου άνθρωπο, τη Βαλάντο, την αδερφή μου, τη φίλη μου, που με αγαπάει πραγματικά. Έχω πάρει πολλά μαθήματα σήμερα από σας. Έχω γεμίσει αγάπη, έχω εισπράξει την αγάπη σας. Και νιώθω καλύτερος άνθρωπος. Αυτός είναι και ο στόχος μας, σαν ανθρώποι. Καθημερινά να νιώθουμε πιο γεμάτοι, και να γίνουμε όσο πιο σωστοί γίνεται. Γιατί σε αυτήν την κοινωνία το μόνο πράγμα που πρέπει να επιζητούμε και να θέλουμε
είναι να είμαστε σωστοί και ευγνώμων, γιατί υπάρχουμε και υπάρχουν δίπλα μας και αυτά τα παιδιά, τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, διακατέχονται από αθωότητα και με άπλιστη αγάπη. Αγάπη πάνω απ' όλα. Ουρανία μου, εγώ θα πω και κάτι άλλο στους γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά με ιδιαιτερότητες. Το πιο σημαντικό είναι να δείξουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, να γίνουμε φίλοι μαζί τους, να τους ακούμε, να τους σεβόμαστε, να τους στηρίζουμε και πάνω απ' όλα χεράκι χεράκι μαζί για να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους. Το να βλέπεις τα παιδιά σου να πραγματοποιούν τα όνειρά τους, για μας τους γονιούς, είναι η μεγαλύτερη ευτυχία και η μεγαλύτερη γαλήνη που μπορούμε να έχουμε σαν ανθρώποι. Δεν είναι δύσκολο, πραγματικά, μην τρέπεστε να ρωτήσετε, μην τρέπεστε να ζητήσετε, ακόμα και να απαιτήσετε. Δεν είναι κακό να απαιτάς αυτά που δικαιούσαι. Γιατί? Γιατί πρέπει να το κάνεις για το ίδιο σου το παιδί. Και συνάμα, για σένα, σαν γονιός. Βγάλτε τα έξω από το σπίτι. Να τους αφήσετε να ενσωματωθούν στο σύνολο. Δεν έχουν τίποτα διαφορετικό από ό,τι έχουν τα υπόλοιπα παιδιά. Αντιθέτως, έχουν πιο πολλά και να πάρουν και να δώσουν και να εισπράξουν. Οπότε, είμαστε όλοι ίσοι, όμοιοι και προχωράμε χέρι-χέρι. Ό,τι καταφέρουμε και ό,τι μπορέσουμε να αποκτήσουμε, για μας είναι πλούτος. Ωραία. Χρυσάφι. Πριν ετοιμαστεί ο Μάριος και φέρει την κιθάρα του να μας πει το τραγουδάκι που μου έχει υποσχεθεί η αγαπημένη μου Βαλάντο, θα ήθελα να ρωτήσω την Βαλάντο μου, ποια είναι η επιθυμία της? Για μια μου μαμά. Η επιθυμία σου. Τι θέλεις να γίνεις, που θέλεις να γίνεις? Ηθοποιός. Υπό μικρή ήθελα να γίνω ηθοποιός. Επειδή μου αρέσει η καρδιά μου και η δουλειά που κάνω τώρα και θέλω να γίνω ηθοποιός. Και πάνε σε πάρα πολύ. Μπράβο, της αρέσει η δουλειά που κάνει, οπότε θέλει να την ολοκληρώσει με την υποκριτική. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και έχεις πει, Βαλάντο μου, ότι θέλεις έναν κόσμο όλο ροζ. Θέλεις ροζ? Ναι, θέλω, ναι. Ροζ συννεφάκι? Ναι. Τι σου αρέσει στο ροζ? Αρέσει μου πολλά πράγματα. Να ονειρεύεσαι? Ονειρεύεται όλα ροζ. Να ονειρεύεται όλα με ένα ροζ χρώμα. Ένα ροζ χρώμα. Είναι αθωότητα της ψυχής. Μπράβο, Βαλάντο μου. Μπράβο. Είναι αθότητα. Πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πριν είχα ζητήσει από τη Βαλάντο να μου αφιερώσει ένα τραγούδι, γιατί ξέρω ότι τραγουδάει πανέμορφα και όλα τα τραγούδια βγαίνουν μέσα από την ψυχή της. Είμαστε τυχεροί γιατί ο Μάριος παίζει πολύ όμορφη κιθάρα και θα τη συνοδεύσει. Θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε την Βαλάντο να μας τραγουδάει, τον Μάριο να παίζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και τους τρεις. Και εμείς το ίδιο. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Μάριε, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Εγώ. Βαλάντο. Ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα, που έχουμε γίνει φίλες, που είσαι στη ζωή μου. Και χάρηκα ιδιαίτερα όταν είπες ότι με αγαπάς πολύ κι εσύ. Ναι, το ξέρω, ναι. Τι είπες, ότι με έκανες πολύ ευτυχισμένη. Το ξέρω, ναι. Τι ώρα φυλάκες στην Ουρανία? Και εγώ σου στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Πάμε να ακούσουμε την Βαλάντο και τον Μάριο. Αφιερωμένο Ουρανία μου. Αγάπη μου. Με όλη μου την αγάπη πες. Με όλη μου την αγάπη. Σου γράφω ένα βήμα
Θέλω να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει. Και τη ψυχή σου θα μένει. Να μιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να γρυφτώ. Να φάω με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Πάρε με μαζί σου, στο πιο όμορφο νερό. Πάνω στο κορμί σου, στου φίλου σου το βυθό. Να σε ζητώ κύμα, στα μαλλιά σου πίσα. Σου υπόσχομαι ταξίδια, ασημένια και υφιστά. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Πάνω στο κόρμι σου, στου φίλου σου το βυθό. Να σε σφίλω κύμα, να με ερατσούσα. Σου υπόσχομαι ταξίδια, ασημένια και χρυσά. Μπράβο. Το πιο όμορφο τραγούδι από τα πιο υπέροχα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, Ουράνια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να πω στην Ιλάντα ότι αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου. Αποκλείεται. Αλήθεια. Απαναγία μου, απίστευτο! Αλήθεια, είναι το αγαπημένο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Εμείς. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και ευλογημένη συγχρόνως που σας γνώρισα. Και εμείς το ίδιο νιώθουμε για εσένα. Μέσα από αυτή την εκπομπή. Πάντα, πάντα, πάντα. Αυτά μένουν. Θα τα πούμε από κοντά. Όπως είπαμε πριν, το καλοκαίρι στην μεγάλη μας εκδήλωση. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Να έρθει αυτή η στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, Ουρανία, και εμείς. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, εδώ, αποκλειστικά, στην τηλεόραση Αιγαίο. Καλό σας απόγευμα.